τη δυνατότητα σε περίπου 60.000 κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών των νομών Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου να έχουν πρόσβαση στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια ελεύθερης λήψης, δίνει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, όπως ανακοίνωσε χθες από την Κομοτηνή ο αρμόδιος υπουργός Νίκος Παπάς. Οι στοιχειώδεις ανάγκες για ενημέρωση των πολιτών ανεξαρτήτως προέλευσης ή θρησκεύματος θα καλύπτονται, δήλωσε ο κύριος Παπάς κατά την επίσκεψή του στην Περιφερειακή Ενότητα της Κομοτηνής. Είναι μια περιοδία η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την παροχή δωρεάν μέσω δορυφορικής λήψης τηλεοπτικού σήματος για τους σταθμούς πανελλαδικής εμβολίας αλλά και για κάποιους περιφερειακούς σε οικισμούς της χώρας όπου έμειναν χωρίς τηλεόραση, έμειναν χωρίς τη δυνατότητα λήψης τηλεοπτικού σήματος. Οι κάτοικοι αυτών των οικισμών δεν μπορούν να δουν τηλεόραση από τη στιγμή που έγινε η μετάβαση στο ψηφιακό σήμα. Είναι ένα θέμα οικονομικά πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή. Ηθικά ήταν απαράδεκτο το γεγονός ότι αυτό συνέβη και βεβαίως είναι εθνικά πάρα πολύ κρίσιμο αυτό να μην συνεχίσει να συμβαίνει. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής επισκέφθηκε στις 5.30 το απόγευμα την Οργάνη και στη συνέχεια στις 7 μετέβει στα Αριανά. Όπως έγινε γνωστό, με απόφαση του Υπουργού επιδοτείται για έναν χρόνο η εγκατάσταση δορυφορικού δέκτη και αποκωδικοποιητή στις ιδιαίτερα προβληματικές περιοχές της Θράκης, των νησιών του Βορείου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Συνεπώς, λαμβάνουμε μια πρωτοβουλία η οποία ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες. Ήδη έχουν αρχίσει και καθίστανται τα δορυφορικά πιάτα και πλέον θα αποδεικνύουμε στην πράξη ότι δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Κάναμε μια γενική συζήτηση για τις δυνατότητες και τα προβλήματα που έχει συνολικά η περιοχή. Είναι προβλήματα κυρίως υποδομών, τα οποία έρχονται από πολύ παλιά και τα οποία θα πρέπει για να επιληθούν να ενταχθούν σε έναν συνολικό σχεδιασμό για να ισχύσει αυτό που είπαμε και πριν, ότι δεν θα υπάρχουν περιοχές και πολίτες δεύτερης κατηγορίας.